Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Να σας καλησπερίσω, να σας καλωσορίσω στη σημερινή διάλεξη των μετεκπαιδευτικών μαθημάτων του ακτινολογικού εργαστηρίου του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, που σήμερα είναι αφιερωμένη σε ένα θέμα πραγματικά δύσκολο, στην απεικόνηση της μεταχειρητικής κοιλιάς στην αξονική τομογραφία. Όλες οι μεταχειρητικές εικόνες αποτελούν πάντοτε ένα δύσκολο πεδίο. Πρέπει κανείς να ξέρει τι εγχείρηση έχει προηγηθεί, τι αλλαγές προκαλούνται και πρέπει να ξέρει επίσης και τι επιπλοκές έχουν οι εγχειρήσεις, έτσι ώστε να τις αναζητεί στις εξετάσεις. Και η εξωτερική τομογραφία είναι η κυρίως χρησιμοποιούμενη μέθοδος. Άρα το σημερινό θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με καθημερινές κλινικές προεκτάσεις. Η παρουσίαση θα γίνει από την κυρία Σιδηροπούλου Μαρία, που είναι διευθύντρια στο νοσοκομείο Υποκράτειο. Νομίζω ότι γνωρίζετε όλοι και για μένα είναι ιδιαίτερη χαρά που την έχω εδώ δίπλα και την ευχαριστώ που επέλεξε να είναι παρούσα. Και φυσικά είναι και συγκίνηση, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Έχουμε βρεθεί και σε ένα άλλο πανεπιστήμιο που είναι από πολλά χρόνια. Δεν τολμώ να πω πόσα. Κυρίως για να μην εκτεθώ εγώ. Γιατί εκείνη ήταν φοιτήτρια τότε και εγώ ήμουν πανεπιστημιακός δάσκαλος τότε. Επομένως, εγώ θα εκτεθώ από πόσα χρόνια πριν, εκείνη όχι. Επομένως, την ευχαριστώ και της λέω ότι χαίρομαι που ανταμώνουμε μετά το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ανταμώνουμε και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την παρακαλώ λοιπόν να μας κάνει την ομιλία και την ευχαριστώ και την παρουσία της. Μπορείς να βλέπεις. Αν θέλετε να βάλω. Ο μιλητής μπορεί να το βλέπει. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Βασόπουλε για την πρόσκληση. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση στη συμμετοχή των μεταπαιδευτικών μαθημάτων. Το θέμα της ομιλίας μου είναι η απεικόνηση της μεταχειρητικής κοιλίας με υπολογιστική τομογραφία. Στα νοσοκομεία, σημαντικός αριθμός επιβότων αξονικών κοιλίας διενεργείται την εκτίμηση πιθανών μεταχειρητικών επιπλοκών. Οι αιτιάσεις αξονικές με αυτό το κλινικό ερώτημα συνιστούν ένα ικανό ποσοστό των περιστατικών της εφημερίας. Είναι σκόπιμο λοιπόν για τον ακτινοδιαγνώστη να γνωρίζει τόσο τη μεταχειρητική ανατομία των πιο κοινών τουλάχιστον χειρουργικών επιβάσεων, καθώς και τις ειδικές επιπλοκές. Σκοπός της ομιλίας μου είναι η παρουσίαση της μεταχειρητικής απεικόνησης κοιλίας και του φάσματος των επιπλοκών με υπολογιστική τομογραφία. Οι μεταχειρητικοί ασθενείς είναι δύσκολα περιστατικά. Γιατί? Πρώτον, επηρεάζεται πάρα πολύ η ποιότητα της απεικόνησης. Η άρρωστη αυτή, ιδίως όταν είναι σε βαριά κατάσταση, δυσπνοούν, δεν αναπνέουν καλά, έχουν είδημα ανασάρκας, δεν συνεργάζονται. Είναι δύσκολο γιατί πρέπει να ξέρουμε τι είναι αναμενόμενο μεταχειρητικό και τι είναι εκείνο το μεταχειρητικό που θα μας προβληματίσει και μπορεί να αλλάξει και την έκβαση της κλινικής πορείας του ασθενούς. Και τρίτον, είναι δύσκολα γιατί πολλές φορές έχουμε πολύ λίγες κλινικές πληροφορίες, δεν μας δίνονται πληροφορίες για το ακριβές χειρουργείο, δεν ξέρουμε καθόλου το τι έγινε στο χειρουργείο, αν ήταν μια επέμβαση η οποία πήγε κατευχή ή συνέβησαν διάφορα ευτράπελα στην επέμβαση. Θα πρέπει λοιπόν βασικά να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αναμενόμενη μεταχειρητική απεικόνηση από παθολογικές οντότητες. Ακρογωνιαίο λίθο στη σωστή καταγραφή των εγκλημάτων μας συνιστά η στενή συνεργασία του χειρουργού με τον ακτινοδιαγνώστη, καθώς οι κλινικές πληροφορίες στο παρακριτικό μπορεί να μην παρουσιάζουν πάντα όλες τις λεπτομέρειες της ιστορίας. Η υπολογιστική τομογραφία αποτελεί μέθοδο επιλογής για την απεικόνηση της μεταχειρητικής κοιλίας. Είναι γρήγορη μέθοδος, γεγονός σημαντικό για αρρώστιες που πιθανώς βρίσκονται σε βαριά κατάσταση. Επιτρέπει την δημιουργία πολυεπίπεδων ανασυνθέσεων, έτσι μπορούμε να ελέγξουμε καλύτερα τις αναστομώσεις. Σημαντικό είναι να γνωρίσουμε τις παραμέτρους της εξέτασης πριν την εκτελέσουμε. Θα πρέπει με βάση τις κλινικές πληροφορίες και τα ζητούμενα που έχουμε συγκροτήσει στο νου μας να μπορούμε να επιλέξουμε αν χορηγήσουμε σκιαστικό μέσο, τι σκιαστικό μέσο θα χορηγήσουμε, αν χορηγήσουμε. Και δεύτερον, πώς θα προγραμματίσουμε την εξέταση σε ό,τι αφορά το ενδοφλέβιο σκιαστικό.
Για γενική απεικόνηση της μεταχειρητικής ποικιλίας, π.χ. αν υποψιαζόμαστε κάποια μεταχειρητική συλλογή, εγώ προσωπικά προτιμώ να χορηγώ ένα περός για άλμα σκιαστικού. Αν δεν μπορεί να το πιει ο άρρωστος, μπορεί να τοποθετηθεί ένας δεινογαστρικός καθετήρας. Τα διαλύματα γαστρογραφήνης που μπορούμε να χορηγήσουμε μπορούν να προκαλέσουν διάρρειες, ας το έχουμε υπόψη μας αυτό, και συνήθως ο όγκος που δίδεται είναι μισό με ένα λίτρο. Στα περισσότερα περιστατικά απόφραξη του λεπτού ή του παχαίους εντέρου, ειδικά όταν έχουμε και μια ακτινογραφία η οποία δείχνει τα παθολογικά ή τα υλικά επίπεδα, καλύτερο είναι να αποφεύγεται η χορήγηση υπερός διαλύματος σκιαστικού για να μην αυξάνουμε το φόρτο στο ήδη επιβαρημένο γαστρεντερικό σύστημα. Δεν χορηγούμε διάλειμμα σκιαστικού, μπορούμε όμως να δώσουμε νερό αντί αυτού, επί υπόνοιας απόφραξης λεπτού εντέρου και επί ενδείξεων οξείας αιμορραγίας από το γιές. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που θέλουμε να ελέγξουμε χειρουργία που έχουν γίνει στα χαμηλότερα επίπεδα του παχαίους εντέρου, μπορεί να χρειαστεί να δώσουμε διάλειμμα σκιαστικού από το ορθό, τότε το διάλειμμα το οποίο θα χορηγηθεί θα είναι λίγο πιο πυκνό από αυτό που δίνουμε από το στόματος, θα είναι ένα διάλειμμα με συγκέντρωση περίπου 8%. Σε ό,τι αφορά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαστικού, στα πιο απλά περιστατικά, συνήθως αρκεί, εγώ μου αρέσει να παίρνω μια σάρωση την κοιλιά χωρίς σκιαστικό για να βλέπω που είναι τα κλίπς, που είναι τα ράματα, να μην τα μπερδέψω μετά. Και μια πηλαία φάση, την οποία γνωρίζει τις παραμέτρους της. Σε υπόνοια ωστόσο ενεργούς εξαγείωσης και αντιακών βλαβών, καλύτερο είναι να ακολουθήσουμε ένα γεωγραφικό πρωτόκολλο. Επειδή ακριβώς η μεταχειρητική κοιλιά εμπεριέχει πολλές παραμέτρους, πολλούς κινδύνους για μας τους ακτινολόγους, καλό είναι να μπορούμε να εκμεύσουμε όσες πληροφορίες μπορούμε περισσότερο από τον χειρουργό που χειρούργησε, αν αυτό είναι δυνατόν, να μάθουμε λεπτομέρειες. Τι ακριβώς έγινε στην επέμβαση, τι αναστομώσεις γίνανε και αν μπορούμε να μάθουμε και αν έγινε κάτι το απροσδόκητο στο χειρουργείο. Καλό είναι να ζητάμε από τον χειρουργό να μας κάνει ένα σχεδιάγραμμα με τις αναστομώσεις για να ξέρουμε περίπου τι θα δούμε και εμείς στην υπολογιστική τομογραφία. Οι επεμβάσεις του ισοφάγου δεν θα καταλάβουν φυσικά μεγάλο μέρος της ομιλίας. Σας αναφέρω όμως μόνο και μόνο γιατί αν και οι περισσότερες επιπλοκές των ισοφαγεκτομών είναι εμφορακτικές, ωστόσο μπορεί να έχουμε και ενδοκοιλιακές επιπλοκές. Η ολική σφαγεκτομή ή κατά μακιούα είναι μία επέμβαση στην οποία αφαιρείται όλος ο ισοφάγος περίπου πάνω από το επίπεδο των κλειδών και αποκαθίσεται στη συνέχεια ο γαστρεντερικός σωλήνας είτε με στόμαχο είτε με παχύ έντερο. Στη μερική σφαγεκτομή κατά Ivor Lewis γίνεται εκτομή μικρότερου μήκους του ισοφάγου, συνήθως κάτω από τις πλευρές και στη συνέχεια αποκαθίσταται η συνέχεια του γιες. Έχουμε όμως όλο τον τραχυλικό ισοφάγο σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι ένα περιστατικό, ένας άρρωστος που υπευλήθη σε ολική ισοφαγεκτομή, είναι άμεσα μεταχειρητική αξονική, βλέπουμε την τραχιοστομία, βλέπουμε εδώ την ισοφαγογαστική αναστόμωση ψηλά στο τράχυλο. Βλέπουμε τον καθετήρα Λεβάιν, αυτός εδώ είναι ο στόμαχος στην ατομική θέση του ισοφάγου. Βλέπουμε και τις υποζυγωτικές συλλογές και τις ατελεκτασίες που αναμένεται μετά από μια τέτοια επέμβαση. Μετά από ένα χρόνο περίπου ήρθε ο άρρωστος στη Γενική Εφημερία με απόφραξη του γαστρεντερικού και με έντονο κοιλιακό άλγος. Στις στεφανιές ανασυνθέσεις τις οποίες θα δούμε θα διαπιστώσετε ότι διά του ισοφαγικού τρίματος, θα σας το δείξω τώρα, έχουν περάσει έλικες εντέρου, έλικες παχαίους εντέρου, εδώ είναι ο στόμαχος, άρα ο ασθενής έχει κάνει μία διαφραγματοκύλη και γι' αυτό έκανε και την απόφραξη. Σε ό,τι αφορά το στόμαχο, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται αύξηση του αριθμού και του φάσματος ενδείξεων για χειρουργική αυτού, λόγω εισαγωγής λαπαροσκοπικών τεχνικών,
λόγω μεταβολών στην επίπτωση και εντόπιση του γαστρικού καρκίνου και τη ολοένα και πιο συχνή ενέργεια βαριατρικών επεμβάσεων. Καλό είναι πάντως να ξέρουμε όλο το φάσμα των επεμβάσεων. Οι τοπικά προχωρημένε διεξεργασίε του στομάχου αντιμετωπίζονται είτε με υφολική περιφερειακή γαστρεκτομή, όταν η νεοξεργασία αφορά το μέσο ή απότριτη μέρο του στομάχου, όπου γίνεται εκτομή των 2 τρίτων του στομάχου, των περιφερικών 2 τρίτων αυτού. Ενώ στην ολική γαστρεκτομή που πραγματοποιείται τις νεοξεργασίες του εγγύης και μέσω του τιμωρίου του στομάχου, εξαιρούνται τόσο ο πυλωρός όσο και η σοφογαστρική συμβολή. Η ανακατασκευή μετά την γαστρεκτομή, μετά την περιφερική γαστρεκτομή, μπορεί να γίνει είτε με Bidroth 1, με γάστρο 12 δακτυλική αναστόμωση, είτε με Bidroth 2, γάστρο νηστιδική αναστόμωση, ή κατά Lou & Y, γάστρο νηστιδική αναστόμωση. Στην ανακατασκευή μετά περιφερικής γαστρεκτομής κατά Bidroth 1, το κολόβωμα του στομάχου αναστομώνεται τέλικο τελικά με το 12 δάκτυλο. Στην ανακατασκευή μετά γαστρεκτομή κατά Bidroth 2, πραγματοποιείται μια τέλικο πλάγια γαστρονηστιδική αναστόμωση. Βλέπουμε εδώ την προσιούσα έλικα, βλέπουμε εδώ την απειούσα έλικα. Τις βλέπουμε και στην υπολογιστική τομογραφία. Εδώ είναι η προσιούσα έλικα, εδώ είναι η απειούσα έλικα. Και βλέπουμε ότι αυτές είναι μπροστά από το κόλον, άρα είναι μια εμπροσοκολική αναστόμωση. Η ανακατασκευή μετά από γαστρεκτομή κατά Roux & Y διενεργείται κατά κύριον λόγο την σήμερα ημέρα, είναι αυτή που προτιμούν οι χειρουργοί, και επίσης πραγματοποιείται όταν είναι μικρό το γαστρικό κολόβωμα. Στις εικόνες αυτές είναι στεφανιές ανασυνθέσεις. Βλέπουμε την γάστρονηστιδική αναστόμωση. Εδώ είναι το κολόβωμα του δωδεκαδακτύλου. Η UNY αναστόμωση είναι εδώ, είναι πλαγιοπλάγια και βλέπουμε ότι αυτή βρίσκεται μπροστά από το εγκάσιο κόλον. Είναι πάλι μια εμπροσοκολική UNY αναστόμωση. Σε περιπτώσεις ολικών γαστρεκτομών γίνεται η σοφογαστρική αναστόμωση κατά Roux & Y. Στο σχήμα βλέπουμε εδώ την ισοφαγονιστιδική αναστόμωση, η οποία συνήθως είναι τέλικο πλάγια. Βλέπουμε εδώ το πλειοαλιμέντερη μέρος της Roux & Y αναστόμωσης. Στις υπολογιστικές τομογραφίες βλέπουμε εδώ την νίστιδα. Αυτό το σκέλος εδώ είναι το σκέλος εδώ της Roux, του Roux σκέλους. Εδώ βλέπουμε πάλι το σκέλος της Roux, ενώ εδώ βλέπουμε ότι πορεύεται το σκέλος που, από το κολόβωμα του δωκαδακτύλου. Η πιο βαριά κατ' εμέ επιπλοκή είναι η αναστομωτική διαφυγή. Σημειώνεται τις πρώτες 7 με 10 μέρες. Είναι πιο συχνή φυσικά στην ολική γαστρεκτομή. Η υπολογιστική τομογραφία μετά περώσει και αστικό είναι χρήσιμη την αναγνώριση και αστικού εκτός γης. Επίσης με την υπολογιστική τομογραφία μπορούμε να δούμε αν υπάρχει αιμορραγία, αν υπάρχει απόστημα. Αν έχω ρηγηθεί σκιαστικό, μπορούμε να δούμε τη διακοπή της συνέχεια στην αναστόμωση, που αποτελεί μεν ειδικό σημείο, δεν είναι όμως ευαίσθητο. Υπολογιστική τομογραφία μετά από περώς χορήγηση σκιαστικού, ο άρρωστος αυτός έχει κάνει ολική γαστρεκτομή και ισοφαγονιστιδική αναστόμωση κατά Roux & Y. Βλέπουμε εδώ την διαφυγή γαστρογραφήνης γύρω από το απότερο τμήμα του ισοφάγου. Βλέπουμε εδώ μια συλλογή με υγρανικό επίπεδο εντός της. Εδώ βλέπουμε την ισοφαγονιστιδική αναστόμωση, ενώ βλέπουμε σε χαμηλότερα επίπεδα το μέγεθος της διαφυγής. Αυτός ο σχηματισμός εδώ είναι η παροχέτευση. Η παρουσία μεγάλης λοιπόν υγρικής συλλογής με διάμετρο πάνω από 3 εκατοστά που περιλαμβάνει και αέρα θεωρείται σημαντικής προγνωστικής αξίας εύρημα μετά από χειρουργείο στομάχου. Η αναστομωτική διαφυγή ωστόσο όμως μπορεί να απεικονιστεί και ως γενικευμένη περιτονίτιδα. Άλλη πρώιμη επιπλοκή είναι η γαστρική στάση που μπορεί να οφείλεται στον ίδιο τον ηλαιό το μεταχειρητικό ή σε περιαναστομωτικό τυχωματικό είδημα. Συνήθως είναι αυτοπεριορισμένη, δηλαδή λύεται με το καιρό. Άλλη πρώιμη επιπλοκή είναι η διαφυγή από το κολόβωμα του δωδεκαδακτύλου, σπάνια με αλλά σοβαρή επιπλοκή. Παρατηρείται διαφυγή παγκριατικών ενζήμων και χολής που προκαλούν περιτοναϊκό εμφυσμό και περαιτέρω επιπλοκές. Δυστυχώς, το περώσει και αστικό τις περισσότερες φορές δεν φτάνει στο κολόβωμα. Η υπολογιστική τομογραφία μπορεί να αναδείξει τις συλλογές ή τα αποστήματα παρά το κολόβωμα και επίσης μπορεί να αναδειχθεί και το έλλειμμα του τυχώματος του δωδεκαδακτύλου.
Αυτό είναι ένα περιστατικό μιας περιφερικής γαστρεκτομής με γαστρονίστη δωραστόμωση κατά πύλωρο 2, όλια λέγεται αυτή, για έναν καλοήθη όγκο στο περιφερικό τριτιμόνιο του στομάχου. Η άμεση μετεχνητική αξονική δείχνει μια πολύ μεγάλη διάταση του κολοβώματος του στομάχου. Βλέπουμε εδώ την γαστρονιστητική αναστόμωση. Βλέπουμε ότι δεν έχει περάσει γαστρικό περιεχόμενο στις έλικες. Έχουμε δηλαδή γαστρική στάση, προφανώς λόγω ειδήματος στην αναστόμωση, και ταυτόχρονα βλέπουμε μία ρήπατση στην ατομική θέση του υπατογαστρικού συνδέσμου και το κολόφωμα του δωδεκαδακτύλου. Η αξονική αυτή, ας την κρατήσουμε την ημερομηνία, είναι 13-8. Μετά από περίπου 2 εβδομάδες και κάτι, επαναληπτική υπολογιστική τομογραφία μας δείχνει ξανά την διάταση του γαστρικού κολοβώματος. Βλέπουμε όμως μια συλλογή με παρουσία αέρος εντός της στην ανατομική θέση πάλι του υπατογαστρικού συνδέσμου. Είναι απότοκο της διαφυγής από το κολόβωμα του δωδεκαδακτύλου. Το κολόβωμα του δωδεκαδακτύλου είναι αυτό εδώ πέρα. Τοποθετήθηκε παροχέτευση. Εν συνέχεια αυτοπεριορίστηκε η γαστρική στάση. Και έτσι, άμα συγκρίνουμε την πρώτη άμεση με τη χειρουργική αξονική με την υπολογιστική τομογραφία του αρρώστου πριν πάρει εξιτήριο, βλέπουμε ότι πλέον έχει μειωθεί κατά πολύ ο βαθμός της γαστρικής στάσης. Όψιμες επιπλοκές αποτελούν τα φυτοπηλήματα, τα οποία δημιουργούνται λόγω της αταραχής κινητικότητας του στομάχου. Τα φυτοπηλήματα αυτά μπορούν να προκαλέσουν εν συνεχεία gastric outlet obstruction ή να προκαλέσουν απόφραξη του λεπτού και παχαίως εντέρου. Άλλη όψιμη επιπλοκή είναι το σύνδρομο της προσιούσας έλικας, μετά από πίδροφ 2 κυρίως, όπου η προσιούσα έλικα μπορεί να διαταθεί λόγω παρουσίας σύμφυσης. Η υπολογιστική τομογραφία μπορεί να θέσει τη διάγνωση, οριοθετώντας το ύψος και αναδεικνύοντας το αίτιο της απόφραξης. Σε αυτές τις εικόνες εδώ βλέπουμε την διάταση της προσιούσας έλικας λόγω της παρουσίας συμφύσεως, καθώς βλέπουμε μετά ότι το εύρος της νήσιδος είναι φυσιολογικό, είναι σε σύμπτωση. Πάμε στο πάγκρεας. Οι πιο συχνές χειρουργικές επεμβάσεις του παγκρεάτος είναι η πάγκρεατο 12 δακτυλεκτομή και η περιφερική παγκρεατεκτομή. Στην πάγκρεατο 12 δακτυλεκτομή σημειώνεται εκτομή της παγκρεατικής κεφαλής, του δωδεκαδακτύλου, της χολιδόχου κύστης, του άποκοινού χολιδόχου πόρου, της εγγύης νήσιδος και των επιχωρείων λεμφαδένων. Συγκεκριμένα στην πάγκρεατο 12 δακτυλεκτομή κατά Whipple δημιουργείται υπατονίσθητο αναστομία, παγκρεατονίσθητοστομία, καθαιρείται το άντρο με σχηματισμό γάστρονίσθητοστομίας. Στην πάγκρεατο 12 δακτυλεκτομή με διατήρηση του πυρουρού, που διενεργείται σπανιότερα, διατηρείται το άντρο και το εγγύς 12 δάκτυλο και κατασκευάζεται 12 δακτυλονίσθητοστομία. Στην περιφερική παγκρεατεκτομή που διενεργείται για βλάβες στο σώμα ή στην ουρά του παγκρεάτος, παρατηρείται εκτομή του παγκρεάτος στο ύψος της πυλομεσεντερίου συμβολής ή και αριστερά αυτής. Συνήθως συνδυάζεται με σπληνεκτομή και δεν δημιουργούνται άλλες αναστομώσεις. Τώρα ας πάμε στα αναμενόμενα μετεχνητικά ευρήματα της Whipple. Πρέπει πάντα σε έναν μετεχνητικό έλεγχο μιας τέτοιας επέμβασης, πάντα και πρώτα να ελέγχουμε τις αναστομώσεις. Θα πρέπει να ελέγξουμε την παγκρεατονιστητική αναστόμωση. Βλέπουμε την έλικα της νήστιδος που αναστομώνεται δεξιά του κολοβώματος του παγκρεάτος, συνήθως έμπροσθεν ή και δεξιά της άνω μεσεντερίου αρτηρίας. Εδώ έχουμε στεφανιαία ανασύνθεση. Στην υπατονιστητοστομία βλέπουμε την έλικα στην πύλη του ύπατος. Πολλές φορές η παρουσία αέρος στα χολιφόρα, που είναι αναμενόμενο έβριμα μετά από μια τέτοια επέμβαση, μας βοηθά ώστε να αναγνωρίσουμε τον κοινό υπατικό πόρο. Αυτή είναι οβελιαία ανασύνθεση. Βλέπουμε τον κοινό υπατικό πόρο και εδώ βλέπουμε την νήστιδα με την οποία γίνεται η αναστόμωση. Η γάστρονίσθητοστομία εντοπίζεται συνήθως έμπροσθεν και δεξιά του κολοβώματος του παγκρεάτος. Σε λοξή στεφανιαία ανασύνθεση εδώ βλέπουμε τη γάστρονίσθητο αναστόμωση, ενώ σε οβελιαία ανασύνθεση βλέπουμε την ίδια αναστόμωση με πίσω το παγκρεατικό κολόβωμα. Στο βίντεο αυτό θα δούμε μία άμεση μετεχνητική αξονική ενός αρρώστου που έχει υποκληθεί σε επέμβαση Whipple.
Βλέπουμε το λίγο υπεσυγχωτικό υγρό, τον αέρα στα χωνηφόρα, βλέπουμε τη ρήπανση στο χειρουργικό πεδίο, τα χειρουργικά κλίπς και τις μικρές συλλογές. Μικρές όμως. Η βασικότερη, η πιο συχνή επιπλοκή είναι το παγκρεατικό συρρίγιο. Ορίζεται ως η παρουσία υγρού στην παροχέτευση, την παγκρεατομυστική αναστόμωση από την τρίτη με τη χρητική μέρα και μετά, με αμυλάς ή τριπλάσια της ανώτερης τιμής στον ορό. Και οφείλεται σε αποτυχία σύγκλησης της παγκρεατομυστικής αναστόμωσης. Στην υπολογιστική τομογραφία θα δούμε συλλογές υγρού πέριξης της αναστόμωσης ή στην κήτη του παγκρέατος, πυσαλίδες αέρος εντός περιπαγκρεατικής συλλογής και ακόμα και διακοπή της παγκρεατομυστικής αναστόμωσης. Στο περιστατικό αυτό βλέπουμε τη διακοπή της παγκρεατομυστικής αναστόμωσης, βλέπουμε μια μεγάλη συλλογή περιπαγκρεατικά με ανάδειξη ενός μεγάλου υγραερικού επίπεδου εντός αυτής, η συλλογή επεκτείνεται στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Θα αναφερθώ τώρα σε μια μορφή μερικής παγκρεατεκτομής της επέμβασης άπλυπη, η οποία συνίσταται σε μερική παγκρεατεκτομή μαζί με αποκλεισμό της κοιλιακής αρτηρίας. Πραγματοποιείται συνήθως σε νεοξεργασίες του σώματος και της εγγύης ουράς του παγκρεάτος, όπου είτε με την νεοξεργασία είτε λόγω της περιαμβρικής περιαδιακής διήθησης παρατηρείται διήθηση τόσο του άξονα της κοιλιακής αρτηρίας, εδώ βλέπουμε ότι έχει διηθηθεί, και η κοινή υπατική αρτηρία. Προϋπόθεση να γίνει αυτή η επέμβαση είναι να μείνει διηθημένη η άνομη εντέρωση αρτηρία. Στο σχήμα βλέπουμε ακριβώς το τι γίνεται στην επέμβαση. Βλέπουμε ότι γίνεται η περιφερική παγκρεατοκτομή, δηλαδή αυτό εδώ όλο το τμήμα του παγκρεάτος θα αφαιρεθεί, απολυνώνεται η κοιλιακή αρτηρία και επίσης κλείνει και η κοινή υπατική αρτηρία λίγο πριν την έκθεση της γαστροδοκακτηλικής αρτηρίας. Και βλέπουμε ότι αφού γίνει η επέμβαση, ενώ κανονικά οι ροές πηγαίνουν έτσι, μέσω της κάτω παγκρεατοδοκακτηλικής αρτηρίας, που είναι ως επιτοπλής των κλάδος της άνομης εντερίου αρτηρίας, θα πάει η ροή έτσι, θα ανέβει μέσω και με την άνω παγκρεατοδοκακτηλική και μέσω της γάστροδοκακτηλικής, θα αρδεύσει αρτηριακά το ύπαρ. Με τη χειρητική εικόνα επέμβασης άπελπη δεν βλέπουν καθόλου να γράφει ο άξονας κοιλιακής αρτηρίας, βλέπουν την άνω μεσεντέριο αρτηρία, βλέπουμε το κολόγωμα του παγκρεάτος, είναι μια περιφερική παγκρεατεκτομή, βλέπουμε εδώ τους κλάδους της κοινής υπατικής αρτηρίας, βλέπουμε εδώ τη γαστροδακτηλική και μια διευρυσμένη δεξιά γαστρική αρτηρία λόγω της απόφεξης αριστερής γαστρικής αρτηρίας. Είναι στεφανιές ανασυνθέσεις της προηγούμενης εξέτασης. Θα δούμε πρώτα απ' όλα διευρυσμένη την δεξιά γαστρική αρτηρία που σας έδειξα και νωρίτερα και θα δούμε σε αυτή την περιοχή το παράπλευρο αρτηριακό δίκτυο που έχει ενισχυθεί και επιταθεί προκειμένου να αρδευτεί αρτηριακά το ύπαρ. Και μια 3D ανασύνθεση της μετεχειρητικής εικόνας. Το ύπαρ. Το ύπαρ είναι γνωστό ότι χωρίζεται με τον τρεπανοειδή σύνδεσμο σε δεξιό και αριστερό λοβό, χωρίζεται επιμέρους σε τμήματα και μέσω των κυρίων κλάδων της πηλαίας φλέπας. Υπάρχουν διάφορες ταξινομήσεις για τα είδη των υπατεκτομών. Θα αναφερθώ στην πιο πρόσφατη τροποποίηση των τεχνικών υπατεκτομής σε δύο στάδια, που επιτρέπει την εξαίρεση μεγάλων και εκτεταμένων βλαβών του ύπατος σε δύο χρόνους, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγυητική δυνατότητα του ύπατος. Η επέμβαση αυτή λέγεται Associating Liver Partition and Portal Vein Ligation for Staged Hepatectomy, η ARPS, που στα ελληνικά θα μπορούσαμε κανείς να το μεταφράσει ως σχετιζόμενος διαχωρισμός ύπατος και απολύνωση της πηλαίας φλέβας για σταδιοποιημένη υπατεκτομή. Στην επέμβαση αυτή, όταν έχουμε τη βλάβη ή τις βλάβες στο δεξιό υπατικό λοβό, πραγματοποιείται διαχωρισμός του ύπατος στα δύο ημιύπατα και πραγματοποιείται απολύνωση της δεξιάς πηλαίας φλέβας με απότερο σκοπό να υπερτραφεί ο αριστερός υπατικός λοβός και ώστε όταν γίνεται το χειρουργείο ο άλλος θα μην πεθάνει από υπατική ανεπάρκεια. Στο τέλος του πρώτου σταδίου βλέπουμε ότι οι αγκιακές τομές για τον δεξιό υπατικό λοβό περιβροχίζονται χαλαρά από ράματα από μαύρο μετάξι
ή από ειδικές αγιακές θυλές. Και μάλιστα το δεξιό ημιείπαρ περικλείεται σε μια πλαστική σακούλα. Αυτό το κομμάτι εδώ θα είναι το εναπομείνον ύπαρ στην επόμενη επέμβαση. Στο δεύτερο στάδιο της ARPS, αφού έχει σημειωθεί η υπερτροφία του αριστερού υπατικού λοβού που επιδιώκαμε, γίνεται η εκτομή του δεξιού υπατικού λοβού. Έχουμε τέτοιες εικόνες. Εδώ είναι το πρώτο στάδιο της επέμβασης. Βλέπουμε εδώ τη διατομή κατά μήκος των δύο λοβών και επίσης βλέπουμε τις θηλιές και τον περιβροχισμό του δεξιού κλάδου της πηλαίας φλέβας. Εδώ παραθέτω τις υπολογιστικές τομογραφίες της ίδιας άρρωστης προεγκριτικά. Η γυναίκα είχε ένα εκτεταμένο χοροαγγειοκαρκίνωμα. Μετά την πρώτη φάση της επέμβασης βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί ο όγκος του αριστερού υπατικού λογού σε σχέση με την προχειρητική υπολογιστική τομογραφία. Και αφού διενεργήθηκε το δεύτερο στάδιο της επέμβασης, βλέπουμε πόσο έχει μεγαλώσει ο αριστερός υπατικός λογός συγκριτικά με την προχειρητική αξονική. Τώρα θα σας μιλήσω για τη μεταμόσχευση ύπατος. Υπάρχουν δύο τεχνικές. Υπάρχει η συμβατική τεχνική και υπάρχει και η piggyback technique. Δεν ξέρω τον όρο στα ελληνικά του piggyback. Μπορώ να σας δείξω όμως τι είναι. Piggyback είναι αυτό. Όταν παίρνεις κάποιον από πίσω αγκαλιά. Σαν εφήπευση, αλλά δεν είναι ακριβώς εφήπευση. Αυτό γίνεται και στην piggyback τεχνική της μεταμόσχευσης, γιατί κανονικά στη συμβατική μεταμόσχευση γίνεται εκτομή ενός τμήματος της κάτω κύλης φλέβας του λήπτη και γίνονται αναστομώσεις με την κάτω κύλη φλέβα του δότη. Στις piggyback αναστομώσεις βλέπουμε ότι γίνεται είτε τελικοτελική είτε πλάγια-πλάγια αναστόμωση της κάτω κύλης φλέβας του δότη με αυτήν του λήπτη. Έτσι, στις εικόνες που ακολουθούν βλέπουμε εδώ ότι έχουμε ουσιαστικά δύο κάτω κύλης φλέβες. Αυτή η μεταμόσχευση ύπατος έχει γίνει με την τεχνική piggyback. Όταν ελέγχουμε έναν άρρωστο μετά από μεταμόσχευση ύπατος, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξουμε και την υπατική αρτηρία πριν και μετά την αναστόμωση. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε την πυλαιοπηλική αναστόμωση και ένα συχνό έπιμα σε αυτούς τους αρρώστους είναι το περιπηλαίο ύδημα. Πάμε τώρα στο παχιέντερο. Αυτό είναι ένα timeline των επιπλοκών του παχαίως εντέρου. Το πρώτο 24ωρο αυτό που φοβόμαστε είναι την αιμορραγία. Μετά καρδιάκα της πρώτης εβδομάδας μπορούμε να δούμε την αναστομωτική διαφυγή, την όψιμη αιμορραγία, τη φλεγμονή, το απόστημα, τον μετεχειρητικό ηλαιό, την οξιά ισχυμία. Από το μήνα ή και μήνες μετά μπορούμε να έχουμε σαν επιπλοκή την απόφραξη. Είτε λόγω συμφύσεων, είτε λόγω εσωτερικής σκύλης, είτε λόγω μιας απλής σκύλης. Στην εικόνα αυτή παρατίθεται τα βασικά χειρουργία του παχαίως εντέρου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι όταν η αναστόμωση, ιδίως στις επεμβάσεις στο περιφερικό τμήμα του παχαίως εντέρου, είναι σε μικρή απόσταση από το προκτικό δακτύλο, κάτω των 10 εκατοστών, έχουμε 6,5 φορές μεγαλύτερο ποσοστό διαφυγής από πιο κεντρική εντόπιση της αναστόμωσης. Άρα θα πρέπει να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε μια αναστομωτική διαφυγή. Για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς το σχήμα της αναστόμωσης. Τι αναστόμωση έχει γίνει, είναι πλάγιο-πλάγια, είναι τελικοτελική. Θα πρέπει να γνωρίζουμε αν η επέμβαση ήταν ανοιχτή ή αν ήταν λαπαροσκοπική. Γιατί στις μη λαπαροσκοπικές δεν περιμένουμε να δούμε ελεύθερο αέρα μετά από την δεύτερη με τρίτη μέρα, ενώ στις ανοιχτές επεμβάσεις μπορούμε να δούμε αέρα έως και την 7η μέχρι και 10η μετεχειρητική ημέρα. Εδώ έχουμε την υπολογιστική τομογραφία ενός αρρώστου που υπευλήθη σε λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή. Είναι η 10η μετεχειρητική ημέρα. Ο αέρας είναι πολύς για λαπαροσκοπική σιγμοειδεκτομή. Καλύτερα δεν έχει καθόλου αέρα. Άρα αυτή η εικόνα μας θορυβεί και παίρνει πολύ ισχυρά εικόνια της αναστομωτικής διαφυγής. Άλλο εύρημα που μας βοηθά στο να βάλουμε τη διάγνωση της αναστομωτικής διαφυγής είναι εντοπισμένη συλλογή παρά την αναστόμωση. Εδώ έχει και αέρα, ακόμα πιο ενδεικτικό. Είναι όταν βλέπουμε περιτονίδιδα, παθολογικό εμπλουτισμό που υπάρχει στο περιτονέο, είναι ενδεικτικά αναστομωτικής διαφυγής. Όταν δούμε διακοπή στη συνέχεια του συλλακτικού υλικού στην αναστόμωση, οπότε αυτή έχει διασπαστεί. Ωραία είναι τα προηγούμενα που σας είπα, αλλά πολλές φορές δεν είναι ειδικά αυτά τα ευρήματα. Υπάρχει έντονη κλινική υπόνοια. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε την τεχνική μας
θα πρέπει να χορηγηθεί σκιαστικό από το ορθό. Στο πυκνό αυτό διάλειμμα που σας είπα, συνήθως φωνάζουμε τους χειρουργούς που βάζουν ένα καθετήρα από το ορθό. Και θα σας παραθέσω τώρα ένα περιστατικό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένας άρρωστος, ο οποίος υπευλήθη σε χαμηλή προσεκτομή, ανοιχτά. Είναι η δεύτερη μεταχειρητική ημέρα. Ο αέρας είναι φυσιολογικός σε ανοιχτή επέμβαση δεύτερης μεταχειρητικής ημέρας. Βλέπουμε λίγο υγρό στις παρακολικές άπλακες. Βλέπουμε να υπάρχει έτσι μια πάρεση του εντέρου. Παρακολουθούμε τώρα το παχύ έντερο, το οποίο είναι λίγο ειδηματώδες. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε ότι στην αναστόμωση δεν υπάρχει συλλογή, ούτε υπάρχει συλλογή χαμηλότερα. Επειδή όμως υπήρχε έντονη κλινική υπόνοια της αναστομωτικής διαφυγής κλινικά, χορηγήθηκε από το ορθό διάλειμμα γαστρογραφήνης και βλέπουμε εδώ υπάρχει σκιαγράφηση του αυλού κεντρικότερα της αναστόμωσης. Εδώ βλέπουμε τα χειρουργικά clips, είμαστε στο επίπεδο της αναστόμωσης, δεν έχουμε διαφυγή εδώ και περιέργως διαπιστώθηκε διαφυγή περιφερικότερα της αναστόμωσης, περίπου στα 5 εκατοστά από την αναστόμωση αυτή. Ένα γενικό θέμα είναι στους μεταχειρητικούς αρρώστους, είναι ο μεταχειρητικός ηλαιός και πώς μπορεί αυτός να εξελιχθεί σε απόφραξη ακόμα και σε ισχυμία. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αναγνωρίζουμε διακριτά την κάθε οντότητα. Ο μεταχειρητικός ηλαιός είναι παραλυτικός, επιτείνεται από τα φάρμακα. Συνήθως στην αρχή έχουμε πάρει στο στομάχο, συνήθως πρώτα είναι παραλυτικό το στομάχι, μετά το λεπτό, μετά το παχύτερο. Ο ρημογαστρικός καθετήρας, ο σωλήνος αέριο, ανακουφίζει το μεταχειρητικό ηλαιό, όπως και η μείωση της ορολογίας των αναλυτικών. Ο παραλυτικός ηλαιός στην υπολογιστική τομογραφία φαίνεται ως εξής. Βλέπουμε υγρό και αέρα στο διαταμένο λεπτό και παχύτερο. Αρχικά μπορεί να έχουμε παραπάνω αέρα στο λεπτό από ό,τι στο παχύ, μετά όμως έχουμε ίδιο βαθμό διάταση σε λεπτό και παχύ. Πρέπει να ψάξουμε πολύ προσεκτικά στην αξονική, να δούμε ότι δεν υπάρχει σημείο μετάφραση. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Στην περίπτωση που έχουμε τον μεταχειρητικό ηλαιό, αυτές οι έλικες, καθώς είναι πλήρης υγρού, μπορούν να περιελιχθούν ή και να εγκλωβιστούν σε συμφύσεις ή κύλες. Βλέπουμε εδώ αυτό το σχήμα. Βλέπουμε εδώ υπάρχει μια σύμφυση έστω. Εδώ είναι φυσιολογικό το έντερο. Αν όμως έχει επέλθει μεταχειρητικός ηλαιός και έχει διαταθεί, μπορεί σε αυτή τη σύμφυση ή να κάνει περιέλυξη ή να εγκλωβιστούν αυτές οι έλικες. Μπορεί να γίνει κύλη, εσωτερική, μπορεί να έχουμε κλειστή έλικα ή να γίνει και συστροφή. Αυτό είναι ένα περιστατικό του καλοκαιριού. Ήταν μια γυναίκα μεσήλικη, η οποία λόγω σειοθηκών έκανε ολική στερεκτομή μετά εξαρτημάτων. Επειδή ήταν εκτεταμένη νεοξεργασία και θέλω να προχωρήσω σε λεφαδενικό καθαρισμό, καθώς κάνω το λεφαδενικό καθαρισμό παραορτικά, απολυνώθηκε κατά λάθος ο δεξιός ουρητήρας. Εδώ βλέπουμε ότι προκλήθηκε και ένα ορίνωμα δευτεροεπόντος, οπότε έγινε δεξιά νεφρεκτομή. 10 μέρες μετά την δεξιά νεφρεκτομή, βλέπουμε ότι παρατηρείται διάταση του στομάχου, βλέπουμε συρροή ελίκων νύστιδος στη δεξιά κοιλιακή χώρα, βλέπουμε τη ρύπανση του μεσεντερίου, την πάχυνση του τυχώματος, ενώ στις στεφανιές ανασυνθέσεις βλέπουμε την έντονη συμφόρηση του μεσεντερίου, βλέπουμε ότι εδώ είναι το δεξιό κόλον, όλη σχεδόν η νύστιδα, λέω λόγος, είναι επιταεκτός του τυφλού και του ανιώτος, ενώ η μετάπτωση από το σύνδεσμο του τράις στην αρχή της νύστιδας είναι αυτή εδώ, πάει δεξιά. Ήταν μια εσωτερική κύλη, πιστοποιήθηκε και διαχειρητικά. Οι συμφύσεις είναι το κύριο αίτιο απόφραξης του λεπτού εντέρου. Συνήθως δεν φαίνονται στην υπολογιστική τομογραφία. Εδώ έχουμε εικόνες από τα χειρουργεία. Μεταξύ αυτών των συμφύσεων μπορεί να παρισφύσουν έλικες και επί παραλυτικού ηλαιού να διατίσει και να ασκήσει πίεση στην έλικα την οποία έχει εγκλωβίσει. Οι συμφύσεις έχουν καθεί τη φορά, την πλάγια-πλάγια και πάλι σε διάταση του εντέρου. Μπορεί να ασκήσουν τέτοια μορφολογία στο έντερο, να κάνει μια απότομη γονίωση ή μια απότομη στροφή. Η ισχυμία του λεπτού εντέρου οφείλεται στην πίεση των φλεγών του τυχώματος από το τεταμένο αυλό. Αρχικά
Δεν έχουμε παθολογικό εμβολισμό του τυχώματος. Στη συνέχεια είναι αυξημένος ο εμβολισμός του τυχώματος, ενώ αργά δεν βλέπουμε εμβολισμό επειδή έχει νεκρωθεί το έντερο. Σε περιπτώσεις που βλέπουμε ίσχυμο έντερο με το σημείο δίκην στόχου, με είδημα εδώ του υποβλενογόνου, σημαίνει ότι το έντερο αυτό είναι βιώσιμο. Άλλο ένα σημείο κλειδί που πρέπει να αναζητούμε σε αυτές τις περιπτώσεις που έχουμε γνωστή απόφραξη και θέλουμε να πιστοποιήσουμε αν υπάρχει ισχυμία του εντέρου ή όχι, είναι να δούμε το perfusion του τυχώματος του εντέρου στην πάροδο του χρόνου. Στο περιστατικό αυτό βλέπουμε ότι ενώ εμπλουτίζεται το ανώτερο τμήμα της έλικας αυτής του λεπτού εντέρου, βλέπουμε ότι το ουραίο τμήμα αυτής της έλικας δεν εμπλουτίζεται καθόλου. Γιατί ισχυμεί? Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τέλος, μπορούμε να δούμε επιμολύνσεις πλεγμάτων που έχουν τοποθετηθεί για κύλες, μια πλεγμονώδη συλλογή εδώ. Αν είναι παραμελημένη ή έντονη αυτή η επιμόλυνση, μπορεί να σχηματιστεί συνδίκιο με έλικα λεπτού ή παχαίως εντέρου. Ενώ τελευταίο περιστατικό που σας δείχνω είναι ένας άρρωστος που είχε υποβληθεί στη σκολικοειδεκτομή, που ήρθε με ερυθρότητα και πλεγμονή του κοιλιακού τυχώματος, γιατί είχε ξεχαστεί μια γάζα στο πρόσχιο κοιλιακό τείχωμα. Επιγραμματικά, πρέπει να γνωρίζουμε τις πετυχητικές εικόνες της κοιλίας, πρέπει να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία σχετικά με το πρακτικό της χειρουργείας όσα μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε και θα πρέπει να σχεδιάσουμε σωστά το πρωτόκολλο της εξέτασης. Θα ήθελα να σας πω πάρα πολλά ακόμα, αλλά δεν είχα τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μας αναλύσατε το δύσκολο αυτό θέμα, διαλέγοντας μια προσέγγιση μέσω των πιο συχνών επεμβάσεων και μας δείξατε και τις μετακινητικές εικόνες και τις αναμενόμενες ή και μη αναμενόμενες επιπλοκές. Αυτό φυσικά είναι ο πιο καλός τρόπος για να εξοικειωθεί κανείς με τις διαφορετικού τύπου επεμβάσεις. Και βέβαια, επιτρέψτε μου να επαναλάβω σε αυτά στα οποία ήδη επιμείνατε, ότι πρέπει ο χειρουργός να μας δείχνει την επέμβαση και αυτό το σκίτσο είναι μια υποχρέωσή μας, να τον καλούμε και να μας σκιτσάρει τι έχει γίνει. Τώρα, η χειρουργία δεν είναι πάντα τι κακό, τι δεν πήγε καλά. Εναι. Αυτό νομίζω ίσως είναι και λίγο ανθρώπινο. Νομίζω η ερώτηση, αντί να πει κανείς, να ρωτήσει κανείς τι δεν πήγε καλά, η ερώτηση είναι τι ψάχνουμε να βρούμε, τι θα φοβώσουμε. Έτσι, γιατί αυτό ίσως είναι πιο εύκολο να το πει η διαφυγή, η ρήξη, η αγκείο κτλ. Πάντως, ούτως ή άλλως, ο στόχος είναι να εξυπηρετηθεί ο άρρωστος και όχι να αναδείξουμε τη δυνότητα του χειρουργού. Η αλήθεια είναι πως τα δικά μας λάθη των ακτινολόγων πάντοτε είναι γραπτά και φαίνονται. Ένας παλιός ακτινολόγος έλεγε ότι τα δικά μας λάθη φαίνονται, αυτό που είπα. Δηλαδή, ότι ο χειρουργός τα λάθη τα ξέρει το χώρο. Ο στόχος όμως σε εμάς δεν είναι να αναδείξουμε τη χειρουργική δυνότητα. Ο στόχος είναι να βοηθηθεί ο άρρωστος. Και ο άρρωστος θα βοηθηθεί αν βοηθηθεί και ο χειρουργός. Ακόμα και αν ο χειρουργός είναι αυτός που έκανε το όποιο ανθρώπινο ή δικαιολογημένο ή και όχι σφάλμα. Επομένως, συνομιλία μαζί του, το σχεδιάγραμμα, σας ευχαριστούμε πολύ που μας δείξατε ένα σχεδιάγραμμα και οι υποψίες του ή οι φόβοι του, έτσι ώστε να προσανατολίσουμε και εμείς την εξέταση, γιατί πολύ σωστά είπατε, δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρωτόκολλο, είναι τι θέλει κανείς, τι σκέφτεται ή τι φοβάται να βρει. Και από εκεί και πέρα σκέφτεται πώς θα σχεδιάσει το πρωτόκολλο, το επισημάνατε πολύ. Απλώς το επαναλαμβάνω, γιατί είναι σημαντικά στοιχεία για να έχει κανείς το χρόνο να σκεφτεί και να σχεδιάσει και να εκτελέσει καλά μια εξέταση. Και μια εκτελεσμένη σωστά εξέταση ερμηνεύεται μετά και πολύ πιο εύκολα από το να έχει κάνει μια εξέταση που να είναι με ένα ενιαίο πρωτόκολλο, που να είναι ό,τι να είναι και που θα πρέπει μετά να έχει πολύ λιγότερα δεδομένα προκειμένου να βγάλει τη διάγνωση. Εμάς μια καλά σχεδιασμένη εξέταση διευκολύνει τον ακτινολόγο να δώσει ένα καλό αποτέλεσμα. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά. Υπάρχει κάποια ερώτηση από τους συναδέλφους. Όποιος από τους συναδέλφους μας παρακολουθεί, μπορεί να κάνει unmute και να κάνει την ερώτησή του ή το σχόλιο του ή την προσθήκη. Το ίδιο ισχύει για τους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα. Αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν ή να προσθέσουν ή να σχολιάσουν, θα είναι καλοδεχούμενο. Καταλαβαίνετε ότι οι επεμβάσεις της κοιλιάς είναι πάρα πολλές. Νομίζω μας δώσετε τις πιο συνήθεις από αυτές. Τις πιο συνήθεις παντός και αυτές που συνήθως ταλαιπωρούν περισσότερο. Προφανώς υπάρχουν και άλλες. Υπάρχουν, ίσως στην Ελλάδα δεν είναι τόσο της μόδας, οι βαριατρικές επεμβάσεις στο στομάχι και τα λοιπά. Αλλά οι επεμβάσεις στην κοιλιά είναι πρακτικά άπειρες. Δεν ξέρω σε ποιον αριθμό χωράνε. Ναι, ακριβώς. Και δεν αναφέρθηκα και
π.χ. δεν αφαιρθήκα με τους νεφρούς, δεν αφαιρθήκα σε κάποια... Όχι, εντάξει, ήταν διοκυλιακά άλλωστε. Ο στόχος ήταν η επικόλυση, η ενδοκυλιακή των ενδιαπεριτονεϊκών, που είναι και οι πιο δύσκολες κατά κανόνα εμβάσεις. Επομένως, θα προχωρήσουμε στην επίδειξη των περιστατικών και όποιος θέλει κάτι να σχολιάσει, να προσθέσει, θα έχει την ευκαιρία και μετά. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας και από εμένα. Με την κυρία Σιδηροπούλου έχουμε επιλέξει κάποια περιστατικά θέλοντας να δώσουμε έμφαση στις μεταχειριστικές επιπλοκές. Ξεκινώντας με το πρώτο περιστατικό, το οποίο αφορά γυναίκα 83 ετών, η οποία προσήλθε στο τμήμα των επιγόντων, λόγω έντονου διάχυτου κοιλιακού άλγους, με κύρια εντόπιση στην περιοχή του υπογαστρίου. Από την κλινική εξέταση διαπιστώθηκε ευαισθησία και σύσπερση στο υπογάστριο και μειωμένη εντερική ήχη. Από τον εργαστηριακό έλεγχο είχαμε λιποκυτάρωση, αύξηση στις τιμές της ουρίας και της κρεατινίνης με αυτή να είναι στο 4,7. Από το αέριο αίματος το pH ήταν 7,17. Είχαμε χαμηλή τιμή του καλίου και άλλα ευρήματα συμβατά με βαριά μεταβολική οξέωση. Λόγω της βαριάς κλινικής εικόνας στους ασθενούς και των υψηλών τιμών της κρεατινίνης, αποφασίστηκε να γίνει CT κοιλίας χωρίς την IV έγχυση σκιαστικού, στην οποία διαπιστώθηκε η δυματώδης απεικόνηση του τυχώματος του κατιόντος κόλου έως και τμήματος του σιγμοειδούς. Ενδεικτικά έχω διαλέξει κάποιες τομές σε άξελ και κόρναλ συνθέσεις στην περιοχή της αριστερής κολλικής καβής και στην περιοχή του σιγμοειδούς. Το επόμενο πρωινό, και ενώ η κλινική εικόνα της ασθενούς συνέχισε να επιδεινώνεται και στη συνεργασία με τους νεφρολόγους, όπου και αποφασίστηκε να γίνει η συνεδρία τεχνητού νεφρού, διενεργήθηκε δεύτερη CT κοιλίας, αυτή τη φορά με έγχυση σκιαστικού μέσου, κατά την οποία, εκτός από τα προηγούμενα προγνωστικά ευρήματα, δηλαδή την εγκυματώδη απεικόνηση του τυχώματος του κατιόντος κόλου και του σιγμοειδούς, απεικονίστηκε και έλλειμμα πλήρωσης της κάτω μεσημπερίου αρτηρίας ακριβώς μετά την έκθεση της από την αορτή. Τα ευρήματα αυτά συμπορούν υπέρ βαριάς ισχυμικής κολίτιδας, γεγονός ευρήματα που και ανατομικά αντιστοιχούν, διότι αυτές οι δομές του εντέρου διώνονται από την κάτω μεσημπερίου αρτηρία. Η ασθενή οδηγήθηκε στο χειρουργικό τραπέζι, όπου και πραγματοποιήθηκε σιγμοειδεκτομή και κολεκτομή αριστερά κατά Χάρτμαν, με εξτόμωση του εγκαρσίου πόλου στο δεξιό πλάγιο κοιλιακό τείχο. Την ίδια μέρα, την ημέρα του χειρουργείου δηλαδή, διαπιστώθηκε από τους συναδέλφους της θεράποντες ιατρούς εκροή μεγάλης ποσότητας εντερικού περιεχομένου με πρόσμιξη αίματος από τη στομία και πτώση στην τιμή του αιματοκρίτη. Διενεργήθηκε εκ νέου CT κοιλίας, κατά την οποία βλέπουμε την παρουσία ελεύθερου αέρα ενδοπεριτονιακά, γεγονός λόγω της μεταχειρητικής κατάστασης, την παρουσία της στομίας και ποσότητα ελεύθερου υγρού στην ελάσσονα πίελο. Λόγω των κλινικών πληροφοριών που είχαμε, λόγω της παρουσίας αίματος από τη στομία, την εκροή αυτή, θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην περιοχή της στομίας, κατά την οποία θα δούμε ενεργό εξαγίωση του σκιαστικού από το τείχομα της στομίας σε αρτηριακή φάση και αργότερα σε καθυστερημένη φάση, όπου και δημιουργείται υγραερικό επίπεδο εντός της στομίας με το σκιαστικό. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε εκ νέου χειρουργικά με επίσης της αιμορραγίας και απολύνωση των αγκιών που αιμορραγούν. Δυστυχώς, ενημερωθήκαμε ότι τις επόμενες μέρες η ασθενής απεβίωσε. Προχωρώντας στο δεύτερο περιστατικό, το οποίο αφορά έναν άντρα 35 ετών, ο οποίος προσήλθε για διερεύνηση μορφώματος στα όρια του σώματος και της ουράς του παγκρέατος με χαρακτήρες NET. Από την κλινική εξέταση δεν υπήρχαν ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα, όσο και από τον εργαστηριακό έλεγχο, πλην της αυξημένης τιμής της ινσουλίνης και της αυξημένης τιμής της χρωμογρανίνης ορού. Από το ατομικό ιστορικό, ο ασθενής εμφανίζει για πρώτη φορά ζαχαρόδια β' από διετίας.
Εδώ πέρα βλέπουμε σε αυτή την τομή την παρουσία της αξονικής τομογραφίας, την παρουσία μόλις υποσημενόμενης υπόπυκνης εστίας στα όρια του σώματος και της ουράς του παγκρέατος, παρά της πληνικής αρτηρίας. Έβριμα το οποίο είναι ορατό σε μαγνητική τομογραφία. Ενδεικτικά διάλεξα μια diffusion και μια haste ανασύνθεση. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν έγινε χειρουργική παρέμβαση με περιφερική παγκρεατεκτομή κατά Κιμούρα. Η τεχνική αυτή είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται σε ασθενείς μικρής ηλικίας με καλοήθεις όγκους της ουράς και του σώματος του παγκρεατός με σκοπό τη διατήρηση του σπληνός και των σπληνικών αγκείων. Η παθολογονατομική έκθεση έδειξε PANDNET G1. Την έβδομη με την χειρητική ημέρα, ο ασθενής εμφάνισε έντονο κοιλιακό άλγος και μικρή σταδιακή πτώση του αιματοκρίτη. Γι' αυτό το λόγο διενεργήθηκε CT αγκιογραφία κοιλιακής αορτής, κατά την οποία απεικονίζεται ψευδοανέβρισμα της σπληνικής αρτηρίας, έβριμα που δεν υπήρχε στον πρώην χειρητικό έλεγχο του ασθενούς με τις απεικονιστικές του εξετάσεις. Αυτή τη φορά συμβάλλουμε αγκιοχειρουργή και γίνεται εμβολισμός της πληνικής αρτηρίας και την ενέργεια εκνέωση της αγκιογραφίας, στην οποία βλέπουμε το υλικό του εμβολισμού και γίνεται εδώ πλέον ορατό, μεγάλο ισχυμικό έμφρακτο του σπληνός, το οποίο καταλαμβάνει περίπου το 30% του ευαγγούντου. Τι θα πρέπει να δώσουμε προσοχή ιδιαίτερη εμείς ως ακτινολόγοι σε μια παρόμοια κατάσταση, σε ένα παρόμοιο περιστατικό? Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο παράβλευρο δίκτυο αιμάτωσης του σπληνός εφόσον έχει γίνει εμβολισμός της κλινικής αρτηρίας. Όπως βλέπουμε και σε αυτή την εξέταση του ασθενούς, υπάρχει εξήμανση του αρτηριακού δικτύου στο τείχωμα του θόλου του στομάχου, εδώ και εδώ, αύξηση του εύρους της αριστερής γαστρικής αρτηρίας και διαγραφή αρτηριακών κλάδων στο γαστροσπληνικό σύνδεσμο, εδώ και εδώ. Αυτές οι αρτηρίες είναι οι βραχίες γαστρικές αρτηρίες, οι οποίες αποτελούνται από 5 με 7 κλάδους της κλινικής αρτηρίας, εκφύονται από το τελικό τμήμα αυτής. Πορεύονται κατά μήκος του μείζωνος τόξου του στομάχου και αναστομώνονται με την αριστερή γαστρική αρτηρία και την αριστερή γάστροεπιπλοϊκή αρτηρία. Είναι αυτές εδώ πέρα. Προχώρα στο τρίτο περιστατικό, που είναι το τελευταίο και συντομότερο. Αφορά μια γυναίκα 58 ετών, η οποία προσήλθε στο τμήμα των επιγόνων περιστατικών λόγω αναστολής αποβολής αερίων και κοπράνων από τριμέρου. Από την κλινική της εξέταση, η δακτυλική εξέταση ήταν ασθενώς θετική και η λίπηθος κενή. Από τον εργαστηριακό έλεγχο χωρίς ιδιαίτερα παθολογικά ευρήματα. Στην διερεύνηση του περιστατικού, η κολονοσκόπηση ενέδειξε στένωση του αυλού στα 25 με 30 εκατοστά και εξωφυντική αιμορραγική εξεργασία στην περιοχή του συγκεκριμένου. Από την αξονική κοιλία, χωροκαταπληκτική εξεργασία στο τείχωμα του συγκεκριμένου. Η ασθενής αντιμετωπίστηκε χειρουργικά, πραγματοποιήθηκε σιγμοειδεκτομή, τελική αναστόμωση ορθού κατιόντος επιγειών ορίων και δημιουργία λουπ κολοστομίας κατιόντος κόλου στο αριστερό πλάγιο κοιλιακό τείχωμα. Επίσης τοποθετήθηκε παραφυτευτικός καθετήρας, το άκρο το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα, στο διπλάσιο παρά της περιοχής της αναστόμωσης. Τρίτη με την χειρητική ημέρα, η ασθενής εμφανίζει δεκαδική πυρητική κίνηση με διάχυτο εμένον κοιλιακό άλγος και σύσπαση των κοιλιακών τειχωμάτων. Παρατηρήθηκε μεγάλη ποσότητα υγρού από το παραχαιρετικό καθετήρα, όπως και μας ενημέρωσαν οι συνάδελφοι θεράποντες ιατροί, οι οποίοι εκ των υστέρων μας ενημέρωσαν ότι η σύσταση αυτού του υγρού ήταν οχρή και το υγρού ήταν διαυγές. Πραγματοποιήθηκε CT-ACO. Έχω επιλέξει να βάλω ένα κομμάτι, γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρον, κατά το οποίο θα δούμε τη στομία. Εδώ είχαμε δει το νεφρό, είναι ο δεξής ουρητήρας και έρχεται και ο προφητευτικός σωλήνας. Και βλέπουμε ότι κατά μήκος ο αυλός του προφητευτικού καθετήρα έχει σκιαστικό μέσο. Οπότε και συμπεραίνουμε ότι έχει δημιουργηθεί ρήξη του
του δεξιού ρητήρα κατά τη διάρκεια της επέμβασης πιθανότατα και αυτό το υγρό το οποίο παροχητεύεται είναι ούρα. Οι ασθενείς σε αυτό το σημείο επίσης θα ήθελα να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι κλινικές πληροφορίες που πρέπει να παίρνουν τους θεράποντες ιατρούς και λέω θεράποντες και όχι κλινικούς όπως με κάθε κύριο και ως καθηγητής μας τονίζει στα webinar και στα μαθήματα που παρακολουθούμε. Γιατί και οι ακτινολόγοι είναι κλινικοί γιατροί. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι διαχειριτικές λεπτομέρειες και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ασθενής. Και δεύτερον, θέλω να τονίσω τη δυναμική που πρέπει να έχει μια εξέταση, όπως αυτό το παράδειγμα, η οποία ξεκίνησε ως CT κοιλίας και εν τέλει, λόγω των ευρημάτων που εμείς είδαμε, μετατράπηκε σε CT πυλογραφία. Στη συνέχεια, στην ασθενή τοποθετήθηκε νεφροστομία και βλάβη του δεξιού ρητήρα που καταστήθηκε σε δεύτερο χρόνο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδοπούλου. Ήταν πολύ διδακτικά τα περιστατικά που μας δείξατε και μας δείξατε ουσιαστικά πόσο, ειδικά με το πρώτο, πόσο όταν στραβώ ένα περιστατικό, πόσο θα χρειαστεί και θα ξαναχρειαστεί και θα ξαναχρειαστεί η βοήθεια του ακτινολόγου, διότι πολλές φορές είναι απρόβλεπτα. Φυσικά το τελευταίο που μας δείξατε ήταν τελείως απρόβλεπτο, αλλά δείξατε όμως ότι σε μια μεταχειρητική κοιλιά μπορείς να δεις αυτά που δεν περιμένεις. Δεν είναι μόνο αυτά που περιμένεις, είναι και αυτά που δεν περιμένεις και πολλές φορές. Η μία επιπλοκή μπορεί να διαδέχεται την άλλη επιπλοκή και ο ακτινολόγος χρειάζεται συνέχεια. Και καλό είναι βέβαια ο ίδιος ο ακτινολόγος να έχει τη συνολική υποπτική ευθύνη όλου του περιστατικού, για να ξέρει όταν προκύπτουν διαδοχικές εξετάσεις ή διαδοχικές επιπλοκές πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Επομένως, ήταν πολύ εύστοχα τα παραδείγματα. Να ρωτήσω και το ακροατήριο και τους παρόντες, αν θέλει κάποιος να ρωτήσει, να προσθέσει, να σχολιάσει κάτι. Μέχρι να υπάρξει κάτι τέτοιο, εγώ θα να παρακαλέσω. Η αξονική, ναι, είναι η μέθοδος εκλογής. Πραγματικά αυτή χρησιμοποιούμε, είναι γρήγορη, μας είπατε τα πλεονεκτήματα. Υπήρξαν φορές που χρειαστήκατε να απευθυνθείτε ή χρειαστήκατε να κάνετε, ξέρω, υπερήχωση ή μαγνητική τομογραφία, γιατί η αξονική δεν σας έλυσε, δεν έλυσε όλη την κατάσταση του μεταχειρητικού ασθενή ή αυτό δεν συμβαίνει ποτέ? Εγώ προσωπικά δεν τα βγάζω πέρα με την ομιγνά αξονική. Πιστεύετε ότι δεν θα χρειαστεί σχεδόν ποτέ να... Είναι η βασική μέθοδος προφανώς, αλλά δεν θα χρειαστεί ποτέ να τα εξαιρετικά. Δεν θα το αποκλείσω, αλλά η καθημέρα πράξη... Στην εμπειρία δεν χρειάζεται. Ναι. Okay. Κάποιος άλλος συνάδελφος? Όχι, δεν έχω παρά να ευχαριστήσω λοιπόν. Ήταν πάρα πολύ διδακτικό και πολύ χρήσιμο σε όλους μας. Το ότι είδαμε τέτοια περιστατικά μεταχειρητικά με τα οποία νομίζω κάθε μέρα καταπληγόμαστε. Δεν είναι ότι είναι κάτι έξω από την καθημερινότητα και πολλές φορές καταπληγόμαστε κάτω από πίεση. Γιατί αυτά τα περιστατικά έρχονται ως επίγοντα, η χειρουργία είναι αγχωμένη και πρέπει υπό πίεση να λειτουργήσουμε. Αλλά είπαμε, η ακτινολογία είναι κλινική ειδικότητα και μπορεί και πρέπει να λειτουργεί και υπό πίεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσο μας είπατε. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμε και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας, είτε από μακριά και κυρίως όλους τους συναδέλφους από το ΑΧΕΠΑ που είναι από κοντά. Σας ευχαριστούμε. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.